Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, είμαστε εδώ στο γήπεδο της Βάρης και στην προπόνηση του Αστέρα Βάρης. Μαζί μας τώρα το μέλος του προπονητικού team της ομάδας και υπεύθυνος εγκύμνασης των τερματοφυλάκων, τον κύριο Κώστα Υπόγλου. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα μας. Λοιπόν, μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, έτσι, 4 μήνες αγωνιστικής απραξίας, αν δεν κάνω λάθος. 4 μήνες αγωνιστικής απραξίας, δύσκολο για όλο τον κόσμο, να έχουμε υγεία όλος ο κόσμος σιγά σιγά και να μπουν τα πράγματα σιγά σιγά στη θέση τους και να γυρίσουμε εμείς στις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις και να ανοίξουν και τα εργαστηριακά σωματεία και υποδομές, διότι πρέπει και αυτοί να ξεκινήσουν, διότι δεν μπορεί να μένει έτσι το αθηναϊκό ποδόσφαιρο και γενικά το ποδόσφαιρο όλης της Ελλάδας. Μια τελευταία απόφαση για επανέναρξη του πρωταθλήματος την επόμενη εβδομάδα. Βέβαια, είχε βγει μια πρώτη απόφαση για να αρχίσουν οι προπονήσεις, μια δεύτερη να σταματήσουν και μια τρίτη να ξαναρχίσουν οι προπονήσεις. Ναι, αυτό το άνοιξε-κλείσε, πιστεύω ότι έκανε πολύ κακό στις ομάδες. Και εμάς το τελευταίο κλείσιμο ήταν και το χειρότερο, διότι προσπαθείς να μπει σε αγωνιστικούς δεσμούς και ξαφνικά σε κλείνουνε και πάνε όλα πάλι πίσω και δεν ξέρεις και τι θα γίνει και στο μέλλον, δηλαδή αν θα ξανακλείσεις και την επόμενη φορά. Η άποψή σου είναι ότι έπρεπε να είχαν αρχίσει, να είχαν ανοίξει οι ακαδημίες, οι προπονήσεις να γινόντουσαν τουλάχιστον ανα γκρουπ σε ένα γήπεδο που είναι ένας ανοιχτός χώρος. Είναι μεγάλο λάθος αυτό με τις ακαδημίες, διότι τα παιδιά και εκτονώνονται και δεν γίνεται και αυτό που βλέπουμε και μαζεύονται στους ελεύθερους χώρους και παίζουν ανεξέλεκτα. Κώστα, να σε διακόψω, τα σχολεία είναι κλειστά τώρα. Τα σχολεία είναι κλειστά. Τώρα αυτό αν είναι σωστό ή λάθος δεν μπορώ να το πω εγώ, αυτό το ξέρουν οι ειδικοί, αλλά θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποιες ώρες που να μπορούσαν να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο να εκτονώνονται μέσα από τον αθλητισμό και το ίδιο και με τους συλλόγους. Να υπάρχει αυτή η εκτόνωση των παιδιών. Τώρα, ναι μεν τα σχολεία είναι κλειστά, ναι μεν οι σύλλογοι και οι υποδομές είναι κλειστές, αλλά βλέπουμε ότι όλα τα παιδάκια στις πλατείες και γενικά στους ελεύθερους χώρους παίζουν ανεξέλεκτα ποδόσφαιρο. Εδώ τουλάχιστον στις ομάδες και στα σχολεία θα υπήρχε κάποιος έλεγχος, οι αποστάσεις και οτιδήποτε άλλο που μπορεί να είναι χρήσιμο και να μην επιβαρύνει την υγεία των παιδιών και των γονέων τους. Είσαι αρκετά χρόνια στον Αστέρα Βάρης. Ναι, είμαι αρκετά χρόνια στον Αστέρα Βάρης, από τότε που ανέβηκε πρώτη φορά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι και η ομάδα μου και η. Τι σημαίνει Αστέρας Βάρης για εσένα? Ναι, Αστέρας Βάρης είναι τα πάντα τώρα πια. Από μικρός ακολουθούσα την ομάδα. Πέρασα από κάποιες άλλες ομάδες. Το πλήσω στη Β' Εθνική πολλά χρόνια. Και από τότε που ανέβηκα στη ΓΑΜΑ είμαι εδώ πέρα. Η ομάδα για κάποιους λόγους έπεσε, όμως την επαναφέραμε. Και με τον πρόεδρο θα προσπαθήσουμε να πάει ακόμα το ψηλότερο. Είσαι ευχαριστημένος? Πώς είναι η συνεργασία σου και με τη διοίκηση, με τον κύριο Πάπιο, με τον κύριο Πάπα Μιχαήλ, με τον Μιχάλη τον Κάτσικα, τον προπονητή? Με τον κύριο Μιχάλη τον είχα και εγώ προπονητή και τον ξέρω χρόνια, ήμασταν και συμπαίχτες και μαζί και στις σχολές προπονητών και ποδοσφαίρου. Και με τον κύριο Πάπιο πάλι το ίδιο, ήμασταν συμπαίχτες με τον πρόεδρο και ξέρει από ποδόσφαιρο και μπορεί και αντιλαμβάνεται πολλά πράγματα. Και με τον κύριο Παπαμιχάλη και εκείνος συνάδελφος του ποδοσφαίρου, έχει παίξει τερματοφύλακας και τον είχαμε και προπονητή πολλά χρόνια εδώ στη Βάρη. Ο Αστέρας είναι ένα οργανωμένο και πραγματικά. Σε επαγγελματικά πρότυπα. Που δουλεύει σε επαγγελματικά πρότυπα. Αυτό το έχουν αναγνωρίσει τα τελευταία χρόνια και οι ίδιοι οι παίχτες. Και ενώ πραγματικά, ενώ είμαστε μακριά, είναι λίγο δύσκολο κάποιοι παίχτες να έρχονται από την Αθήνα εδώ πέρα. Όμως εδώ έρχονται γιατί ξέρουν ότι θα βρουν τις εγκαταστάσεις τις σωστές. Τώρα το κήπεδο έχει γίνει ένα στολίδι με τον καινούργιο χόρτο. Ο Δήμος είναι δίπλα μας, βοηθάει. Πάντα υπάρχουν ελλείψεις, αλλά γενικά αυτά ούτε σε σωματεία που έχω περάσει στη Β' Εθνική δεν υπήρχαν. Αυτά τα πράγματα με τα γυμναστήρια, με τους προπονητές, με τα πάντα. Δηλαδή έρχεται ένας παίκτης εδώ και είναι ένα πολύ νοικοκυρωμένο σωματείο. Και σίγουρα περνάει καλά και είναι σίγουρος ότι ήρθε σε μια οικογένεια.
να έχεις την ευθύνη και ενός έμπειρου τερματοφύλακα, έτσι, Γιώργο του Μαρινάκη. Φέτος πάλι συνεχίζει ο Μαρινάκης, όμως μαζί με τον Μαρινάκη έχουμε ένα άλλο παιδί που λέγεται Καλογερόπουλος, ο Δημήτρης ο Καλογερόπουλος, είναι από την Καλαμάτα, είναι φοιτητής εδώ. Μας τον πρότεινε ο σκάουντερ του ΠΑΟΚ, ο κ. Μαυρέας. Έχει παίξει 2 χρόνια και αυτό το παιδί στη ΓΑΜΑ Εθνική, δεν το πήραμε έτσι τυχαία και μάλιστα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός με τον Γιώργο του Μαρινάκη και πιστεύω ότι δυσκολευόμαστε ποιον θα πρωτοβάλουμε γιατί και οι δύο είναι πάρα πολύ καλοί. Βέβαια ο Μαρινάκης έχει την εμπειρία με τα συνεχόμενα παιχνίδια από πολύ μικρός. Μέχρι στιγμής πάει καλά, ευκαιρίες δίνουμε και στον ένα και στον άλλο. Θα ήθελα τώρα και την άποψή σου για το ποδόσφαιρο στην Ανατολική Αττική. Να μου πεις τη γνώμη σου και για τα πρωταθλήματα της Εψανά. Η Εψανά πιστεύω ότι πρέπει λιγάκι, θα μπορούσε να είναι πολύ, πολύ καλύτερης ποιότητας στο ποδόσφαιρο της, διότι είναι αυτό που λέμε τα παλιά, παλιά τα λέγαμε χωριά, τώρα είναι κάποιοι, έχουν ενωθεί με την Αθήνα, αλλά είναι ότι κάθε συνοικία έχει το δικό της γήπεδο, έχει μία ομάδα, δεν είναι αυτό που αντιμετωπίζουν στην υπόλοιπη Αθήνα που μέσα σε ένα γήπεδο βλέπεις 2 και 3 ομάδες, δηλαδή, και πιστεύω ότι θα ανέβει περισσότερο το ποδόσφαιρο στην αρχή. Τα πρώτα χρόνια μόλις έγινε ψανά εκτινάχτηκε το ποδόσφαιρο και αυτό φάνηκε στις εθνικές κατηγορίες που ανεβήκαν 2 ομάδες από την περιοχή εδώ πέρα και η Κερατέα και το Κοροπή που ήταν πολλά χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική. Μετά έκατσε λίγο, τώρα πάει κάτι να γίνει πάλι. Αυτό βοηθάνε και οι πρόεδροι βέβαια που έχουν αναλάβει. Έχω δει ότι τώρα πια οι παλιοί παίχτες έχουν γίνει και πρόεδροι των ομάδων, οπότε ξέρουν από ποδόσφαιρο, ξέρουν τι λείπει και προσπαθούν να το ανεβάσουν. Υπάρχουν ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική που εγώ θα μπορούσα να ήταν και άλλες παραπάνω. Βέβαια πιστεύω ότι σιγά σιγά θα ανέβει, όσο μένουν οι ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική θα ανεβαίνει και, και η ποιότητα των ομάδων και του ποδοσφαίρου γενικά. Αν σου έλεγα ποια ομάδα έχει στην καρδιά σου, θα μου έλεγες τον Αστέρα Βάρης? Πάντα, ναι. Είναι εδώ η γειτονιά μου, μένω, έχω μεγαλώσει εδώ πέρα. Δεν έχω γεννηθεί εδώ, αλλά και οι 2 ομάδες που έχω γεννηθεί Αστέρας ήταν, γιατί μεγάλωσα στην Κεσαριανή, έχω παίξει τον Εθνικό Αστέρα. Και εδώ πέρα, πάλι που μένω και ζω από μικρός, είναι ο Αστέρας Βάρης. Σε όλη σου την προπονητική διαδρομή μέχρι τώρα, ποιες ήταν οι καλύτερες σου στιγμές, έτσι, που ακόμα, ποιες θα ξεχώριζες ως προπονητής? Ως προπονητής τερματοφυλάκων, εντάξει, είναι πιο πολύ είναι με τις ομάδες, όταν παίζαμε Β' Εθνική με ομάδες που ήταν στο κύπελλο Ελλάδος, ας πούμε με την Καλλιθέα που αποκλείσαμε τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, με τον Εθνικό Αστέρα που είχαμε αποκλείσει την Ξάνθη, με τον Ηλυσιακό, τον Ατρόμητο. Εκεί περισσότερο, οι ομάδες που έχω δουλέψει όλες πηγαίνανε πιο πολύ για τη σωτηρία. Φτάσαμε κάποια στιγμή με τον Ηλυσιακό όταν ήμουν να έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ανέβηκε τότε, ήταν πολύ δυνατή η Λιβαδιά και ήταν και η Βέρεια τότε από τη Δήμα. Αλλά γενικά με το κύπελλο Ελλάδος, και αυτός ήταν ωραίος ο θεσμός, που φέτος παίξαμε κύπελλο Ελλάδος, ξεκινήσαμε, το σταματήσανε, πήγαμε σε μια ομάδα στην Κρήτη, στο Μελιδόνι, κάναμε τόσα έξοδα, ο πρόεδρος, η ομάδα μας άρεσε που πήγαμε εκεί πέρα. Μετά ήταν να παίξουμε πάνω στην Καρδίτσα, τελικά με τον Ατρόμητο Παλάμα, θα ήταν πάλι ένα ωραίο παιχνίδι, μπορεί και να προχωρούσαμε, μπορεί και να σταματάγαμε, αλλά ήταν ένα όνειρο για μας. Όπως γίνεται και στην Αγγλία, είδατε, κάποιες ομάδες φτάσανε να αποκλείουν μεγάλους συλλόγους. Αυτή είναι και η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Και είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Εκεί είναι το θέμα, ότι όταν είσαι μια μικρή ομάδα και προσπαθείς τον μεγαλύτερο αντίπαλο, που σου δίνεται μέσα από το κύπελο η ευκαιρία να προβληθείς και εσύ. Η θέση του τερματοφύλακα είναι η πιο δύσκολη, να πούμε έτσι, εντός του αγωνιστικού χώρου? Όλες οι θέσεις είναι δύσκολες. Του τερματοφύλακα είναι λίγο ιδιαίτερη, διότι είναι μόνος του εκεί πέρα πίσω.
είναι αυτός που κοιτάει τα πάντα, σκέφτεται εκείνη την ώρα τα πάντα. Διότι μπορεί να κάνεις 3-4 αποκρούσεις, να κάνεις ένα λάθος και να δεχτείς... Ναι, είναι αυτό, ότι μπορεί να είσαι ο καλύτερος σε όλο το παιχνίδι και το λάθος φαίνεται. Είναι μεγάλη ανάλυση αυτή τώρα για να το ξεκινήσουμε, αλλά ο τερματοφύλακας είναι κάτι ξεχωριστό. Αυτό το δείχνει και η θέση ότι είναι μόνος του εκεί πέρα πίσω. Ακόμα και τα ρούχα του είναι ξεχωριστά. Δεν φοράει ίδια ρούχα με την ομάδα για να ξεχωρίσει. Είναι κάτι ξεχωριστό. Τώρα, βέβαια, τα τελευταία χρόνια, επειδή έχω πολλούς φίλους και συναδέλφους που είναι και στη Super League, Αλφα Εθνική Επιστροφή παλιότερα, έχουν ανέβει, έχει ανέβει πάρα πολύ η ποιότητα των προπονήσεων και γενικά βλέπεις ότι όλες οι ομάδες πια, ακόμα και από την πιο μικρή, έχουν προπονητές τερματοφυλάκων που όλοι κάτι προσφέρουν και σιγά σιγά ανεβαίνει και το επίπεδο. Υπάρχουν ένα-δύο παιχνίδια από όλη σου τη διαδρομή που σου έρχονται τώρα στη μνήμη, τα θυμάσαι ακόμα? Μιλάμε για τον Αστέρα ή μιλάμε γενικά? Γενικά, σε όλη σου τη προπονητική διαδρομή. Πολλά παιχνίδια ήταν που ήταν όταν παίξαμε με τον Αστέρα με τον Όφη, που στο, όλοι περιμέναν θα χάσουμε, θα χάσουμε, θα χάσουμε και στο τέλος και με πέναλτι που απεκρούει ο Μαρινάκης βγήκαμε από εκεί πέρα νικητές. Ήταν πολύ τρομερό συνέστημα εκεί πέρα μέσα στην Κρήτη. Ωραία. Τι να περιμένουμε, Κώστα, τον Αστέρα Βάρης με την επανέναρξη του πρωταθλήματος? Πιστεύω ότι... Πρώτο παιχνίδι την επόμενη εβδομάδα με τον Πανελευσυνιακό εδώ στη Βάρη. Το ίμιση του παντός. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Παίζουμε με ένα δύσκολο αντίπαλο. Με μεγάλη ιστορία στο ποδόσφαιρο είναι ο Πανελευσυνιακός. Δεν μπορούμε να... που είναι και μια οργανωμένη ομάδα. Με καλούς παίκτες. Αν ξεκινήσουμε καλά με το δεξί, που πιστεύω θα ξεκινήσουμε με το δεξί, από εκεί και πέρα ο δρόμος είναι ανοιχτός για τα πάντα. Και τι μπορεί να υποσχεθεί ο προπονητής θερματοφυλάκων Κώστας Επόγλου στους φιλάθλους του Αστέρα Βάρης? Καταρχάς θέλουμε τους φιλάθλους δίπλα μας και το θέμα είναι ότι οι τερματοφύλακες είναι σε καλή κατάσταση και οι δύο, όποιος χρειαστεί μπορεί να παίξει. Από εκεί και πέρα να δούμε σιγά σιγά τι θα γίνει με το πρώτο παιχνίδι και βλέποντας και κάνοντας. Κλείνοντας, θα ήθελα και το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του προπονητή τερματοφυλάκων του Αστέρα Βάρης Κώστα Επόγλου σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Καταρχάς θέλω να πω να έχουμε υγεία όλος ο κόσμος, να προσέξουμε να... λίγο έτσι με τις αποστάσεις και με τις μάσκες και με αυτά και για να επανέλθει ο κόσμος στα γήπεδα, να επανέλθει, να έρθουμε όλοι σε κανονικούς ρυθμούς, να μπούμε στους αγωνιστικούς μας ρυθμούς και να συνεχιστεί πάλι η ζωή μας. Ευχαριστώ πολύ.